Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Την εκπομπή αυτή όπου προσπαθούμε μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα, θέματα, ερωτήσεις σας, απορίες σας, τις οποίες στέλνετε στη διεύθυνση που τώρα να γράφετε στις οθόνες σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας και για τις ερωτήσεις σας και ήθε ο Θεός πάντοτε να μας δίνει σοφία και σύνεση ώστε όλοι μαζί να μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Οποιαδήποτε αντίρρηση και αν έχετε σε αυτά που λέμε, θα θέλαμε με μεγάλη χαρά να μας τις αναφέρετε, να μας τις στείλετε, να τις δούμε μαζί, να διορθωθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ή και να επιμείνουμε αν χρειάζεται, ώστε όλοι μαζί να έχουμε την ίδια διδασκαλία, το ίδιο πνεύμα, το ίδιο φρόνημα όπως θέλει ο Θεός μας. Θα αρχίσουμε σήμερα με μία ακροάτρια που δεν θέλει να ανακοινώσουμε το όνομά της. Διαβάζω. Ο Κύριος να σας ευλογήσει που σας έχει βάλει στην καρδιά να κάνετε αυτό το έργο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επιτρέπεται η γυναίκα να μεταφράζει ή να πηγαίνει από εκκλησία-εκκλησία μαζί με αδελφούς για να κάνει τη μεταφράστρια και να μην υπάρχει άλλη γυναίκα μαζί τους? Υπάρχουν δύο απαντήσεις, ότι μπορεί γιατί δεν διδάσκει αυτή αλλά μεταφέρει τι λέει κάποιος άλλος και, είναι όπως να προσεύχεται ή να προφητεύει μέσα στην εκκλησία. Η δεύτερη απάντηση είναι, δεν επιτρέπεται γιατί ο Λόγος του Θεού δεν επιτρέπει στη γυναίκα να μιλάει μέσα στην εκκλησία. Ποια νομίζετε ότι είναι η σωστή απάντηση? Ας δούμε πρώτα την πρώτη σου ερώτηση, αγαπητή φίλη, αγαπητή ακροάτρια, αγαπητή αδερφή ίσως. Η αλήθεια είναι ότι η Γραφή λέει «Οι γυναίκες σας, ως εν πάσεστε σε εκκλησίες των Αγίων, ασιωπώσει εν τες εκκλησίες, διότι δεν επιτρέπεται εις αυτάς να λαλώσει». Και παρακάτω στο 35 εδάφιο, «Διότι εσχρόν είναι η γυναίκα να λαλώσει εν εκκλησία». Όταν όμως λέει να λαλούν, να μιλούν, εγώ καταλαβαίνω να κηρύττουν, να εκφράζουν στην εκκλησία την άποψή τους δημόσια. Μία λοιπόν μεταφράστρια, κατά την ταπεινή μου γνώμη και με φόβο Θεού, δεν νομίζω ότι μπορεί να μεταφράζει από άμβονος το κήρυγμα ενός αδελφού. Δηλαδή να ανεβαίνει στον άμβονα ο κήρυκας και δίπλα του η μεταφράστρια και από άμβονος να κηρύττουν. Γιατί στην πραγματικότητα ο μεταφραστής συμμετέχει στο κήρυγμα. Όμως, εάν τώρα κάπου στην εκκλησία, σε μια άκρη, υπάρχει μια αδελφή η οποία γνωρίζει τη γλώσσα και δεν τη γνωρίζουν κάποιοι που έχουν έλθει σαν επισκέπτες και μεταφράζει το κήρυγμα και ακούγεται μόνο σε ένα, δύο, τρεις, πέντε ανθρώπους που κάθονται δίπλα της, επειδή δεν ξέρουν τη γλώσσα, έχω την αίσθηση ότι αυτή δεν μιλάει στην εκκλησία, όπως λέει η Γραφή που δεν επιτρέπεται και είναι μάλιστα και εσχρόν, αλλά απευθύνεται σε 3, 4, 5 αδελφούς ή αδελφές που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα του κηρύγματος. Άρα λοιπόν, το να μιλάει δημόσια στην εκκλησία νομίζω ότι δεν επιτρέπεται. Το να μεταφράζει κατηδίαν σε κάποιους αδελφούς, έχω την αίσθηση ότι επιτρέπεται. Και αυτό με πολύ φόβο Θεού το λέω, σαν γνώμη προσωπική δεν μπορώ να το βεβαιώσω από το Λόγο του Θεού. Τώρα, με ακουστικά, δηλαδή με μικρόφωνο, μπορεί να μεταφράζει μια γυναίκα από μια καμπίνα, ας πούμε, για να ακούνε όλοι? Επειδή πάλι μιλάει στην εκκλησία, όλοι, θα τολμούσα να πω ότι δεν θα ήταν και πάρα πολύ καλό. Βέβαια δεν μπορώ να το βεβαιώσω μέσα από το Λόγο του Θεού και έτσι αισθάνομαι πολύ άσχημα για να εκφράσω γνώμη που προσπαθώ πάντοτε να αποφεύγω. Όμως, κατά τη συνείδηση, έτσι όπως φωτίζει ο Θεός την κάθε μία γυναίκα που έχει αυτή την ικανότητα να μεταφράζει, ασπράττει, αλλά και ο μεταφραζόμενος ο κήρυκας, με μεγάλο φόβο Θεού το λέω πάλι, ας παίρνει μόνος του την απόφαση τι πρέπει να κάνει.
Αν με ρωτήσετε όμως, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, εγώ τι θα έκανα, η απάντησή μου είναι: μια φορά δέχθηκα να με μεταφράσουν γυναίκα δημόσια στην εκκλησία και όταν τέλειωσε αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ, μα πάρα πολύ άσχημα. Επίσης δεν θα ήθελα η γυναίκα μου, οι κόρες μου, να μεταφράζουν δημόσια στην εκκλησία, σε καμία περίπτωση. Ούτε με μικρόφωνο και προπαντός ιδιαιτέρως από τον Άμβονα. Δηλαδή από τον Άμβονα το θεωρώ ότι είναι απόλυτο, μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι είναι σχόλος στη γυναίκα να μιλάει στην εκκλησία. Στην εκκλησία είναι μέσα στην εκκλησία, αλλά και προς την εκκλησία. Μάλιστα, καλό θα ήταν να δούμε πώς το λέει και το κείμενο μέσα, γιατί δεν θυμάμαι. Είναι στην επιστολή προς Κορινθίους Α, το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Διαβάζω από το 34 εδάφιο και μάλιστα το 35. Λοιπόν, το 34, ως εν πάσε στις εκκλησίες των Αγίων, οι γυναίκες ημών εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν. Ούγαρ επιτέτραπτε αυτές λαλήν, αλλά υποτάσσεστε και αθώς και ο νόμος λέγει. Ή δε τι μαθήν θέλουσιν εν το οίκο τους ιδίους άνδρας επερωτώσαν. Εσχρόν γαρεστή γυναιξή εν εκκλησία λαλήν. Άρα είναι σαφές νομίζω και από το αρχαίο κείμενο ότι είναι εσχρόν στην εκκλησία μέσα να μιλάει η γυναίκα. Επαναλαμβάνω όμως, σε κατηδίαν μεταφράσεις νομίζω ότι όχι μόνο επιτρέπεται αλλά επιβάλλεται όταν απευθύνεται σε κάποιους αδελφούς κατηδίαν μέσα στην εκκλησία, κάτω δηλαδή, εκεί στο ακροατήριο, στους πιστούς να μεταφράσει το κήρυγμα που είναι σε άλλη γλώσσα. Συνεχίζω με δεύτερη ερώτηση. Είναι σωστό δύο παντρεμένοι αναγεννημένοι αδελφοί να μείνουν στο σπίτι δύο ανήπαντρων γυναικών που ούτε οι γονείς τους είναι εκεί? Είναι σωστό αναγεννημένοι παντρεμένοι χριστιανοί, έστω και αν έχουν μια μεγάλη διαφορά ηλικίας ή δεν έχουν, να αστειεύονται με ανήπαντρες ξαδέλφες ή να αστειεύονται αυτές μαζί τους και να τους κάνουν το τραπέζι σε εστιατόριο χωρίς τη συνοδεία των συζύγων τους ή των παιδιών τους, έστω και αν όλα είναι άδολα και καθαρά, που σίγουρα είναι όλα καθαρά και άδολα, πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά ανάμεσα στους χριστιανούς και πού ξεπερνιούνται τα όρια? Ακόμη και αν όλα γίνονται άδολα, τι φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού? Πώς ήταν οι Απόστολοι και οι πρώτες χριστιανές, καθώς και η μητέρα του Κυρίου? Ευχαριστώ για την απάντηση. Το ερώτημά σου λοιπόν, αγαπητή ακροάτρια, είναι η συμπεριφορά ανάμεσα σε χριστιανούς και πώς και πού και πότε ξεπερνιούνται τα όρια της κακής συναναστροφής. Ο Λόγος του Θεού έχει πολλά εδάφια στα οποία αναφέρεται για την καλή συναναστροφή, παραδείγματος χάρη εκακές συναναστροφές ευθύρουσι τα Χριστά ήθη. Ή ακόμη ότι στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος λέγει προτρέποντάς τον: «Γίνου τύπος των πιστών εις λόγων, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστην και εις καθαρότητα». Συναναστροφή λοιπόν και εις καθαρότητα. Η αλήθεια είναι ότι ο αγιασμός είναι το κύριο χαρακτηριστικό του χριστιανού. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς, ο αγιασμός σας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μορφή ευσεβίας, αλλά η ευσέβεια θα είναι μέσα μας. Ο χριστιανός έχει αγαθοσύνη, απλότητα στη σχέση του, αλλά ιδιαιτέρως καθαρότητα και αγιασμό. Άρα λοιπόν πάντοτε φροντίζει με τη συμπεριφορά του να μην ενοχλεί και ούτε να σκανδαλίζει τον οποιονδήποτε στέκεται αδελφό του ή αδελφή του δίπλα του. Τα σκάνδαλα θα έρθουνε, λέει η Γραφή, ο έις αυτούς που θα τα φέρουνε. Άρα, εκείνο που έχει σημασία είναι να ευαρεστούμε το Θεό, αλλά και
και να ευαρεστούμε και τους ανθρώπους. Να μην αρέσουμε, να το διαβάσω λίγο από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου που λέει «Σεις οι δυνατοί». Σας παρακαλώ λοιπόν να οφείλουμε δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν σε αυτούς. Αλλά έκαστος ημών ας αρέσκεις των πλησίων δια των καλών προς οικοδομή. Άρα λοιπόν εκείνο που έχει σημασία στη συναναστροφή μας είναι να οικοδομούμε και όχι να ενοχλούμε ή να γκρεμίζουμε είτε με ανόητα αστεία, είτε με ειρωνίες, είτε με πικρίες, είτε με κατηγόριες, είτε με κατακρίσεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι βασικά να οικοδομούμε τον αδελφό μας και να μην πράττουμε πράγματα που αρέσουν σε μας, αλλά να πράττουμε πράγματα που να αρέσουν στους αδελφούς μας προς το καλό και προς την οικοδομή. Τώρα, ένας χαρακτηριστικός τύπος γραφικής συμπεριφοράς αναφέρεται στην επιστολή προς Φιλιππισίους του Αποστόλου Παύλου, το δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζω. Εάν υπάρχει, αν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ μεταξύ σας, ή παραμυθία αγάπης, ή κοινωνία πνεύματος, ή σπλάχνα την άκαιη εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου, να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μην πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες σε αυτόν και μην βλέπετε έκαστο, αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Εδώ είναι η σωστή συναναστροφή και συμπεριφορά στην κοινωνία των αδελφών. Πρώτον, παρηγοριά αλλά εν Χριστώ. Όταν ο άνθρωπος είναι στενοχωρημένος, θλιμμένος και χρειάζεται παρηγοριά, εσύ θα λες αστεία και ανέκδοτα, αλλά με πολύ προσοχή θα τον παρηγορείς, αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από το θέλημα του Ιησού Χριστού και την παρουσία του Χριστού. Όχι παρηγοριά ανθρώπινη, η οποία δεν βοηθάει καθόλου, αλλά παρηγοριά εν Χριστώ. Παρεμηθεί αγάπης, προτροπή. Εάν αισθάνεσαι ότι χρειάζεται κάποια προτροπή γιατί δεν ξέρει κάποια πράγματα ο αδελφός σου. Προτροπή δεν θα είναι αυστηρότητος, αλλά θα είναι επιοικίας και αγάπης. Θα προτρέπουμε, αλλά με την καρδιά μας πλημμυρισμένη με αγάπη. Μην προτρέψεις, αν καταλάβεις ότι η καρδιά σου δεν είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, γιατί η προτροπή σου θα έχει αποτέλεσμα, δεν θα γίνει αποδεκτή. Μήπως κάνει και ζημιά. Κοινωνία πνεύματος, πνεύματος Αγίου. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας έξω από το Πνεύμα το Άγιο, σαν χριστιανοί, σαν αδελφοί, αλλά κοινωνία Πνεύματος Αγίου, εμπειρίες, ομολογίες, αποκαλύψεις, φανερώσεις μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Εις πλάχνα τεινά και εκτιρμή. Ο χριστιανός δεν είναι μόνο ότι έχει φιλαδελφία, ούτε μόνο αγάπη. Έχει σπλάχνα, σπλαχνίζεται. Αγαπάει με όλη του την ψυχή. Εάν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα σπλάχνα και οι κτιρμοί, τότε η κοινωνία των αδελφών είναι ευλογημένη. Επιπλέον, όχι με διαφορετικές απόψεις και γνώμες ώστε να δημιουργείται και καταστροφή των ακουόντων, αλλά να φρονείτε το αυτό έχοντας, και για να φρονείτε το αυτό, να σκέφτεστε το αυτό, πρέπει να έχετε πρώτον την αυτή αγάπη. Δεν προσωποληπτεί ο χριστιανός, δηλαδή αυτόν πιο πολύ τον αγαπάω από αυτόν ή αυτόν λιγότερο από τον άλλον, την αυτήν αγάπη. Και ποιαν αγάπη? Αυτή που λέει ο Χριστός. Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Την αυτήν αγάπη νομόψυχη, την ίδια ψυχή, ψυχή θέλουσα. Θέλουσα το θέλημα του Θεού. Θέλουσα το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού. Και τέλος ομόφρονες. Να έχουμε το αυτό φρόνημα.
Ποιο είναι το αυτό φρόνημα? Το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσως με το Θεό. Αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του Θεού, έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και καθώς ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε και τον εαυτό του ανάμεσα στους ανθρώπους και μάλιστα γενόμενος υπήκοος εταπείνωσε τον εαυτό του μέσα στο Λόγο του Θεού. Υπήκοος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό το φρόνημα. Γιατί όποιος δεν έχει το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Άρα ομόφρονες με το φρόνημα του Χριστού. Ιδιαιτέρως μη πράττοντες τίποτα εξ αντιζηλίας ή εξερηθίας ή εκφιλοδοξίας και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό ή καινοδοξίας για τα μάταια. Μην πράττετε για να κερδίσετε ματαιότητα, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, μέσα στην ταπεινοφροσύνη στην οποία ο χριστιανός βρίσκει χάρη από το Θεό, καθώς είναι γεγραμμένο στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Και ιδιαιτέρως θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας. Να θεωρείς τον αδελφό σου υπερέχοντα. Όποιος και να είναι, νέος, νεότερος, μικρός, μεγάλος, άντρας, γυναίκα, παππούς, όποιος και να είναι, θα τον θεωρείς υπερέχοντα γιατί είναι παιδί του Θεού. Γιατί είναι δούλος και δούλη του Θεού αφού ο Κύριος τους έχει βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Και τέλος, μην αποβλέπετε καθένα στα δικά του, μην διεκδικείς τα δικά σου, αλλά και τα των άλλων, να ενδιαφέρεσαι και για το συμφέρον των άλλων. Αυτή λοιπόν είναι η κοινωνία των χριστιανών, όπως αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι, με φροντίδα να οικοδομούμε και όχι να γκρεμίζουμε ή να σκανδαλίζουμε. Να οικοδομούμε κάθε έναν με τον οποίο συναναστρεφόμεθα. Αυτή λοιπόν πρέπει να είναι η συμπεριφορά του χριστιανού, είτε προς τους αδελφούς είτε προς τους έξω, γιατί μιλάς για εξαδέλφες που μπορεί να μην είναι πιστές. Η συμπεριφορά μας λοιπόν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, γίνεστε Άγιοι καθώς εγώ είμαι Άγιος. Βεβαίως δεν πρέπει να αναστραφόμεθα, λέει ο Λόγος του Θεού, με κάποιους ανθρώπους, όπως παραδείγματος χάρη, μιλάει στην επιστολή προς Κορινθίους το 5ο κεφάλαιο, αλλά τώρα 11 εδάφιο, αλλά τώρα σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε, εάν της αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος, πλεονέκτης, ειδωλολάτρης, λίδωρος, μέθυσος, άρπαξ, με τούτον μηδένα συτρώγεται. Άρα λοιπόν, αν κάποιοι αδελφοί έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, πόρνος, πλεονέκτης, θέλει τα δικά του πάντα, ειδωλολάτρης, έχει ειδώλα στην καρδιά του, λίδωρος, κατηγορεί, κατακρίνει, υβρίζει, προσβάλλει, μέθυσος, μεθάει, καθόμαστε οι αδελφοί και τρώμε και αυτός πίνει και στο τέλος μεθάει. Ή άρπαξ, να παίρνει, αυτό να μην το συναναστρέφεσαι, λέει η Γραφή, να τον αποφεύγεις. Επίσης αναφέρεται στο να μην συναναστρεφόμαστε. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονική στη Δευτέρα. «Και αν της δεν υπακούει στον λόγον ημών τον δια της επιστολής, τούτον σημειώνεται, και μη συναναστρέβεται στε μεταυτού δια να ντραπεί, πλην μη θεωρείτε αυτόν ως αδελφόν, αλλά νουθετείτε αυτόν ως αδελφόν. Μην θεωρείτε τούτον ως εχθρόν, αλλά νουθετείτε αυτόν ως αδελφόν». Άρα λοιπόν, αν κάποιος αδελφός δεν υπακούει εις το λόγο τον δια της επιστολής ημών, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αυτόν λέει να τον σημειώνετε και να μην συναναστρέφεστε με αυτόν. Για να τον κάνετε να ντραπεί, ώστε να μετανοήσει. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος, ενώ ξέρει ότι δεν επιτρέπεται να παντρευτεί μέσα από το Λόγο του Θεού γιατί γίνεται μοιχός και χωρισμένη παντρεύεται, αυτό δεν τον θεωρείται εχθρό, αλλά επειδή δεν υποτάσσεται τουλάχιστον εις το Λόγο του Θεού, μην τον συναναστρέφεστε.
Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά όποτε υπάρχουν τέτοια φαινόμενα μέσα στην κοινωνία των Αγίων, καλό είναι να τους σημειώνεται. Όταν όμως επιμένουν, δηλαδή δεν υπακούν συνεχόμενα, όχι κάνανε ένα λάθος και μετανοήσανε και επιστρέψανε και είπαν κάνα λάθος, αλλά όταν μένουν στην αμαρτία, ή αλλιώς το λέει, τους αμαρτάνοντας να ελέγχεται από τόμος. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροάτρια, ελπίζω να μπόρεσα να εκφράσω αυτά τα οποία έχω μέσα στην καρδιά μου τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν εσύ δέχεσαι, η καρδιά σου δέχεται, η συνείδησή σου λέγεται τα λεγόμενά μου. Είναι πράγματα τα οποία βέβαια τα βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά ιδίως στην πρώτη ερώτηση των μεταφράσεων δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με τα βεβαιότητας, γιατί πράγματι υπάρχουν οι δύο αυτές απαντήσεις, οι οποίες και οι δύο έχουν τα επιχειρήματά τους στα γραφικά. Συνεχίζουμε με τον Γρηγόρη, τα επίθετα δεν συνηθίζουμε να τα λέμε. Η ερώτηση είναι: καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση από την Αποκάλυψη του Ιωάννου στο κεφάλαιο Θ4. Κεφάλαιο Αποκάλυψη Ιωάννου, να το δούμε αγαπητέ Γρηγόρη, Θ4. Διαβάζω. Και ερέθη προς αυτάς να μην βλάψω στον χόρτον της γης, μη δε κανέναν χλωρών, μη δε κανέναν δέντρων, ή μη τους ανθρώπους μόνος, ή τινες δεν έχω στη σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Η ερώτηση είναι, τι είναι αυτή η σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων? Ναι, αυτό αναφέρεται πιο καθαρά στο Ζήτα κεφάλαιο, αγαπητέ Γρηγόρη. Διαβάζω το 3 εδάφιο, λέγον, μη βλάψετε την γη, μήτε την θάλασσα, μήτε τα δέντρα, έως ους σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Και το 4, και ήκουσα τον αριθμό των εσφραγισμένων, 144.000, ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των Υιών Ισραήλ. Πολλές φορές βλέπουμε τη λέξη σφραγίδα μέσα στο Λόγο του Θεού. Σφραγίδα είναι η απόδειξη της γνητησιότητος ενός εγγράφου, ενός βιβλίου, ενός οποιοδήποτε γεγονότα, αντικειμένου. Ή σφραγίζουμε την πόρτα για να μην μπορεί κανείς μπει μέσα. Είναι απόδειξη ότι αυτή η πόρτα έχει μείνει κλειστή ή αυτό το ντουλάπι έχει μείνει κλειστό. Η σφραγίδα λοιπόν είναι απόδειξη γνησιότητος. Κάποιος, ο Ιωσήφ, είχε το δαχτυλίδι της σφραγίδα του Φαραώ, που αποδείχνει ότι εξέφραζε γνήσια τις θέσεις του Φαραώ και στις απόψεις του ήταν σαν να είναι ο ίδιος ο Φαραώ. Στη γραφή έχουμε στην Εφεσίους, και όχι μόνο, αλλά θα διαβάσω από την Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, Εφεσίους λοιπόν πρώτο κεφάλαιο, διαβάζω από το 13 εδάφιο, εις το οποίο και εσείς ελπίσατε τον Χριστό, ακούσατε στον λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίο και αφού επιστεύσατε, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ώστε είναι ο αραβών της κληρονομίας, ημών μέχρι της απολυτρώσεως των αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινων και δόξης αυτού. Το σφράγισμα αυτό λοιπόν δια Πνεύματος Αγίου, όπως το αναφέρει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο και στο 30 εδάφιο, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Άρα το βάφτισμα Πνεύματι Αγίου το αποκαλεί σφραγίδα, αραβώνα, τι θα πει αραβώνα, υπόσχεσης ότι αν μείνεις μέχρι τέλους εγώ θα έλθω να σε παραλάβω. Θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν βεβαιότης γνησιότητος, αλλά και υπόσχεσης. Αυτή λοιπόν η σφραγίδα που βάζει ο Θεός στην Αποκάλυψη, στο Θ4 όπως λες, αλλά και στο Ζήτα κεφάλαιο όπως διάβασα εγώ, σημαίνει ότι ο Θεός ξεχώρισε αυτούς τους 144.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ, 12.000,
τους ξεχώρισε σαν γνήσιους με αληθινή πίστη και τους ξεχώρισε δίδοντάς τους την εξουσία να μην βλαφτούν από τα επερχόμενα δεινά κατά την περίοδο εκείνη της Αποκάλυψης. Είναι δηλαδή μια σφραγίδα του Θεού που διακρίνει τους δικούς του ανθρώπους ώστε να μην περάσουν μέσα και αυτοί από αυτή την ταλαιπωρία της μεγάλης θλίψης, αυτή την ταλαιπωρία της οργής του Θεού. Τώρα στην ερώτησή σου τι είναι αυτή η σφραγίδα, η απάντηση είναι δεν ξέρω. Και όταν κάτι δεν το ξέρουμε δεν μπορούμε να παραβιάζουμε, ή τουλάχιστον εγώ αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω, ίσως δεν μου έχει αποκαλυφθεί, δεν το έχω δει μέσα στη γραφή εννοώ. Δεν ξέρω τι μορφή σφραγίδος είναι, αλλά θα είναι οπωσδήποτε μια σφραγίδα που ώστε να διακρίνονται από όλους τους άλλους και να ξεχωρίζονται από όλους τους άλλους ανθρώπους, ώστε η οργή του Θεού να μην πέσει και να μην τους βλάψει, να μην πέσει επάνω τους και να μην τους βλάψει. Και έχουμε ακόμη μία ερώτηση. Αγαπητοί, θα μπορούσατε ενός ακροατού αδελφού, Γιώργος λέγεται, αγαπητοί θα μπορούσατε να μου πείτε κατά Μάρκον Ευαγγέλιον Ιωτα γάμα 32, για να πάμε αγαπητέ ακροατή, κατά Μάρκον Ιωτα γάμα 32, τα γάμα 32. Περί δε της ημέρας και της ώρας εκείνης, ουδείς γιγνώσκει, ουδέ οι άγγελοι ή εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός ή μη ο Πατήρ. Για να δούμε την ερώτηση. Θα μπορούσατε να μου πείτε την άποψή σας περί της ημέρας και της ώρας εκείνης, αν δεν γνωρίζει ούτε ο ανεστημένος Ιησούς, δεδομένου ότι Κορινθίους α, γ, γ, 12, για να το βρούμε, Κορινθίους α, γιώτα γάμα 12, διαβάζω. Διότι τώρα βλέπουμε διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον, τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και γνωρίστην. Άρα αφού ο ανεστημένος άνθρωπος μετά την Ανάσταση θα γνωρίζει τα πάντα, καθώς λέγει, κατά μέρος γνωρίζω τώρα, αλλά τότε θα γνωρίσω, θα γνωρίσω καθώς και γνωρίστην, αλλά γνωρίζω τα πάντα, γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα σε μένα. Άρα πόσο ανεστημένος Ιησούς Χριστός, ο πρωτότοκος, Υιός του Θεού, όταν εισήλθε λοιπόν στη δόξα του Θεού, δεν γνωρίζει περί της ημέρας. Δεν μπορώ να σου πω το γιατί και το πώς, αλλά εκείνο που μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητος είναι αυτό που διαβάσαμε και λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Μάρκον, ουδείς γιγνώσκει ή μη ο άγγελ, οι άγγελοι εν το ουρανό, ουδέ Υιός ή μη ο Πατήρ. Αφού λέει ο Λόγος του Θεού ότι περί της ημέρας εκείνης μόνο ο Πατήρ γνωρίζει, εγώ δεν θέλω να μπω τώρα στη διαδικασία πριν την Ανάσταση, μετά την Ανάσταση, πότε ακριβώς. Μόνο ο Πατήρ γνωρίζει. Άρα μέχρι να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί για αυτή την ημέρα μιλάει, την αρπαγή της Εκκλησίας που θα έρθει ο Χριστός καθήν ώρα, δεν στοχάζεστε, κανένας δεν γνωρίζει ή μη ο Πατήρ. Έτσι λέει, έτσι λέμε και έτσι πιστεύουμε με τη χάρη του Χριστού. Εδώ όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε τον Θεό για σας, για τις ερωτήσεις σας. Θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Εδώ τελειώσαμε, θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας, ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.